Σήμερα το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος προσφέρει ζωή με εθελοντική αιμοδοσία για τα νοσοκομεία όλης της χώρας και με συλλογή ειδών ατομικής προστασίας για την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και τις κατατόπους Μητροπόλεις. Σήμερα το Οικονομικό Επιμελητήριο δηλώνει παρόν και στέκεται δίπλα στους συνανθρώπους μας που μας έχουν ανάγκη. Πολύ σημαντική η εκδήλωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και του Προέδρου κυρίου Κόλλια. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό και γι' αυτό όλοι οι συμπολίτες πρέπει να βοηθήσουν ένας τον άλλον, δίνοντας λίγο αίμα, έτσι ώστε όλοι μαζί με αλληλεγγύη να περάσουμε αυτές τις δύσκολες εποχές της πανδημίας. Είμαι πολύ χαρούμενος σήμερα εδώ. Βρίσκομαι στην εκδήλωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου, μια αξιέπαινη προσπάθεια. Τέτοιου είδους προσπάθειες ευνοούν το κοινωνικό σύνολο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός που υποστηρίζουμε τέτοιου είδους δράσεις και θα είμαστε πάντα δίπλα στο Οικονομικό Επιμελητηρίο να βοηθάμε οποιαδήποτε τέτοιου είδους προσπάθεια. Τέτοιου είδους πρωτοβουλίες νομίζω ότι είναι άξιες συγχαρητηρίων και είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο κάνει το Οικονομικό Επιμελητήριο σε όλη τη χώρα, όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα και με την συλλογή αντικειμένων υγειονομικής σημασίας. Και σε αυτή την κατεύθυνση είναι πολύ σημαντικό επίσης ότι η σημερινή αιμοδοσία έχει και πολύ κόσμο αλλά και πολύ νέο κόσμο που δείχνει ότι θέλει να συμβάλλει σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Επομένως, μαζί με το Οικονομικό Επιμελητήριο, το οποίο αξίζει συγχαρητήριο, να δώσουμε συγχαρητήρια και στα παιδιά τα οποία έχουν έρθει σήμερα και δίνουν αίμα για να βοηθήσουν συμπολίτες μας.